Φίλοι μου, Παρασκευή σήμερα έρχονται τα Χριστούγεννα και όπως βλέπετε τα θέματα μας έχουν να κάνουν με αγάπη, έχουν να κάνουμε με αλληλεγγύη, έχουν να κάνουν με δράσει και διοργανώσεις που αφορούν όχι μόνο τα Χριστούγεννα κατά τη γνώμη, αλλά όλες τις μέρες του χρόνου θα έπρεπε να αφορούν. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Ασλανίδης, το Μέρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα κύριε Ασλανίδη, καλώς ήρθατε. Κυρία Τσόρβα, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Είναι η πρώτη φορά σ... μεταξύ που τα λέμε έτσι. Τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά. Γιατί εγώ και τη δράση παρακολουθώ και πόσα ωραία πράγματα κάνετε ξεκινώντας στο παρελθόν από το Δήμο Παύλου Μελά και τώρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ακριβώς. όπου εκλεγήκατε και πάρα πολύ ψηλά έτσι, ο κόσμος προφανώς σας ακολουθεί και από το Δήμο και γενικότερα Πράγματι έτσι είναι αλλά είναι και μια μεγάλη ευθύνη αυτό επιφορτιζόμαστε παράλληλα με τους σταυρούς και με την ευθύνη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων αυτών των ανθρώπων και αυτό αγωνίζομαι να κάνω από τη στιγμή που ο Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Τζη Κώστας μου εμπιστεύτηκε τον τομέα κοινωνική αλληλεγγύη τη περιφέρειά μα. Ένα πολύ ευαίσθητο τομέα εδώ μεταξύ, κυρία Σλανίδη, δεδομένου ότι δεν είναι τα χρόνια προκρίσει που ήμασταν όλοι άνετοι κλπ. Είναι μια εποχή που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, πολλέ οικογένειε, πολλά προβλήματα και καλείστε κι εσεί ω περιφέρεια να συνδράμετε. Πράγματι έτσι είναι. Κοιτάμε κι εμεί από τη δική μας πλευρά, από τη δική μας, με τις κατευθύνσεις τις οποίες δίνουμε, να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση και της επισυντιστικής κρίσης. Υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο τρέχει υπό την ομπρέλα της περιφέρειας. Είναι μια κοινωνική σύμπραξη της περιφέρειας των Μητροπόλεων και των Δήμων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, του Δήμου Λαγκαδά και του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Θεσσαλονίκη. Ε, αυτό είναι γνωστό στον πολύ κόσμο με το στεβά. Τα, τα τεβά, που λέμε. Αυτά είναι ένα πρόγραμμα 25 εκατομμυρίων ευρώ την διετία 18-19, αυτά τρέχουν υπό την δική μας αιγίδα και κάθο και ομπρέλα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του τομέα κοινωνικής μέρημνας και αλληλέγγυης και γίνονται διανομές σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλους τους δικαιούχου ε, δικαιούχους του ΚΕΑ, του Κοινωνικού εισοδήματο Αλληλεγγύης, όσοι δηλαδή είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ, είναι αυτομάτως δικαιούχοι και τον, ε, της βοήθειας του ΤΕΒΑ. 66.000 ε στην κέντρο Δυτική Θεσσαλονίκη και στον Δήμο Λαγκαδά και Βόλβης. Είναι... Αυτό φαίνεται πως πολλοί κόσμος έχει ανάγκη, έτσι. Επιβεβαιώνει ακριβώ αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ε, και είναι μια πολύτιμη έτσι, βοήθεια αυτή που προσφέρεται, γιατί τα τρόφιμα είναι και πολύ καλής ποιότητα, έτσι κι αλλιώ θα ήταν, αλλά και, από... Και τρόφιμα και ζαρζαβατικά και αλεύρια και ελάδια και οτιδήποτε, έτσι είναι όλα τα αγαθά έτσι πρώτη ανάγκη. Υπάρχουν και τα... υπάρχει και κρεατικό, υπάρχουν και, το... και, τα τυροκομικά είδη. Ε, καλύπτουν όλη την κάμα ε, δια, των, δια, των, διατροφικών αναγκών. Πέραν αυτό, αυτή όμω τη βοήθεια, εμεί κοιτούμε. Επειδή υπάρχουν και οικογένειε, ενίοτε πολίτεκνε ή άλλοι ενδεεί συνάνθρωποι μα οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν στα, προγρά... στα προγράμματα αυτά, στηρίζουμε, επί παραδείγματι, τώρα τι μέρε αυτέ και εν των Χριστουγέννων, περίπου 200 οικογένειε με τρόφιμα μακράς διαρκείας, με ελαιόλαδο, με άλλα είδη. οικογένειε οικογένειες κυρίως της Δυτικής Θεσσαλονίκη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, περίπου 800 άτομα θα λάβουν βοήθεια από εμάς, σε συνεργασία του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ιεραποστολικού Συνδέσμου του Αγίου του Ετώλου. Θα λάβουν βοήθεια μέχρι τα Χριστούγεννα για να μπορέσουν και αυτοί να γιορτάσουν μαζί μας, έχοντας γεμάτο τραπέζι. Γιατί το σπουδαίο είναι σε αυτές τις μέρες όχι να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, αλλά να κοιτάξουμε τους συνανθρώπους μας, να δώσουμε αγάπη και έτσι και εμείς μοιράζοντα να βγούμε πλουσιότεροι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Το κρατώ για να, όταν μιλήσουμε για την άλλη σα ιδιότητα, ότι είστε πρόεδρο του Αγίου Κοσμάτου Ατολού, σε λίγο δηλαδή. Προ το παρόν, να μείνουμε στην αφορμή με την οποία σα κάλεσα, γιατί αιτίε υπάρχουν πολλέ και έχει να κάνει με τη Χριστουγεννιάτικη συναυλία, την αφιερωμένη στα παιδιά των κοινωνικών δομών, που είναι την Κυριακή 22 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, στι 11 το πρωί, στη Μονή Λαζαριστών. Πείτε μα λίγο για αυτή τη δράση. Κοιτάξτε, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε την κεντρική. Ε, χριστουγεννιάτικη γιορτή τη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία ω τομέα ε, κοινωνική αλληλεγγύη να δώσουμε έμφαση στη... στα παιδιά. Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή όπου έχουν την τιμητική του τα παιδιά. Και εμεί έχουμε τα παιδιά των κοινωνικών δομών και ιδρυμάτων τη Κεντρική Μακεδονία. Έχουμε όλες, όλα τα κέντρα δημιουργική απασχόληση παιδιών και παιδιών με ειδικέ ανάγκε, τα οποία αδειοδοτούνται, ελέγχονται και επιβλέπονται από την Κεντρική Μακεδονία και τον τομέα μα. Και απευθύνουμε λοιπόν ένα κάλεσμα και από το σταθμό σα εδώ σε όλα τα παιδιά, όσα συμμετέχουν σε κοινωνικέ δομέ, αλλά και όλα τα παιδιά τη Θεσσαλονίκη να έρθουν την Κυριακή 11 η ώρα στη Μονή Λαζαριστών, στην αίθουσα Σοκράτη Καραντινό, στο μεγάλο θέατρο εκεί τη Μονής για να γιορτάσουν μαζί μα. Έχουμε τη Youth Band Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη μπάντα κρουστών και πνευστών. Έχουμε με τρει μεγάλε χοροδίε από τον Άγιο Θεράποντα, από την, από τον Δήμο, την παιδική χοροδία του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, από το Πανόραμα και την ε, χοροδία του ΟΤΕ. Θα πλαισιώσουν λοιπόν όλες αυτές οι χοροδίες τα παιδιά και θα γιορτάσουμε όλοι μαζί εν αναμονή στην γλυκιά προσμονή των Χριστουγέννων. Θα τιμήσουμε, θα βραβεύσουμε όμως την ε, εκδήλωσή μας και προσωπικότητες οι οποίες Διέλαμψαν και διαλάμπουν με το κοινωνικο-ανθρωπιστικό του έργο ζωή τι τελευταίε δεκαετίε στην κοινωνία τη Κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο και ευρύτερα και στο εξωτερικό. Πατήρ Γερβάσιο Ραπτόπουλο θα τιμηθεί από την περιφέρεια και από το Δήμο Παύλου Μελά. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παύλου Μελά, τη συγκεκριμένη εκδήλωση ε, ε, ετοιμάζουμε. Διακονία αποφυλάκηση κρατουμένων, νοσία ξένη. Πατήρ Γερβάσιο Ραπτόπουλο. Περίπου 15.000 ε, μικροπινίτε. Κρατούμενοι οι οποίοι ήταν λόγω οικονομικών, οικονομικής το ανέχειας στις φυλακές έχουν αποφυλακιστεί μέσω της ραποστολικής δράσης και προσφοράς του κ. Πατρός Γερβασίου Ραπτόπουλου, του αρχιμανδρίτη ε, της Οσίας Ξένης, της αδελφότητας Οσία Ξένη και εμείς θα τον βραβεύσουμε. Τον πατέρα Κωνσταντίνο Πλευράκη, ο οποίος έχει το Ίδρυμα Αυγελιστής Μάρκος και σκέπει και προφυλάσσει άγαμες μητέρες και παιδιά, τα οποία έτυχε υπό δύσκολε συνθήκε και υπό τι συνθήκε να γεννηθούν και να βρεθούν, σε μια, να βρεθούν μόνα και ανυπεράσπιστα στην κοινωνία. Με τη στέγη αυτή η οποία έχει, το ίδρυμα το οποίο έχει στην περιοχή τη Θέρμης πάλι, το ίδρυμα Ευαγγελιστή Μάρκο. Θα βραβεύσουμε την κυρία Χρυσάνθη Περίσογλου, η Ιεραποστολική Μορφή, με πολύ έργο και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και πολλά ιεραποστολικά ταξίδια και περιοδίε στι χώρε τη Αφρική, σε Κογκώ, σε Ρουάντα, Μπουρούντι, με πολύ έργο και προσφορά στη νεολαία και τη Θεσσαλονίκη και τη Ελλάδα και τη Αφρικανικής Αφρικανική Υπήρου. Και τέλο, τον κύριο Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, ο οποίο έχει κοινωνικές δομέ και ιδρύματα πρότυπα, υποδείγματα στην Βέρεια και στην Αλεξάνδρεια, ο οποίος κάνει μια πολύ σπουδαία Δουλειά με το αγκάλιασμα των παιδιών των περιοχών εκείνων και όχι μόνο. Ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, παιδιά τα οποία έχουν ειδικέ ανάγκε, παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη προστασίας, παιδική προστασία και δομή και πλαισίου για να εγκαταβιώσουν όλοι αυτοί, αυτές οι προσωπικότητες οι οποίες είναι παραδείγματα και πρότυπα για μας θα βραβευθούν από τον Περιφερειάρχη μας, από τον Δήμαρχο ναι. Παύλου Μελά, τον κύριο Δεμουρτζίδη, την ερχόμενη Κυριακή Και είναι δωρεάν η εκδήλωση, είναι δωρεάν, έτσι, μπορεί η μπορεί να δει όποιο ακούει. Μπορούν να έρθουν όλοι και ιδίω τα παιδιά στα οποία... Θα του έχουμε την έκπληξη ότι ο Άγιο Βασίλη, θα την φανερώσουμε την έκπληξη, ο Άγιο Βασίλη θα του δώσει δώρα και γλυκά σε όλα τα παιδιά μηδενό τι ωραίο, τι ωραίο τέτοιε μέρε να συμβαίνουν. Μακάρι να μπορούσαν να συμβαίνουν και πιο συχνά, αλλά και τώρα που συμβαίνουν, ωραία είναι, κυρία Σλανίδη. Άρα, η Χριστουγεννιάτικη συναυλία λοιπόν από τον τομέα κοινωνική αλληλεγγύη τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παύλου Μελά την Κυριακή 22 του μήνα στι 11 το πρωί, κυρίε και κύριοι, με ελεύθερη είσοδο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα, κυρία Σλανίδη, γιατί είναι πολλά αυτά από τα οποία ε, κάνετε. Ήδη μα μιλήσατε για τα τεβά και για την ε, διανομή έτσι, τροφίμων ε, και ειδών πρώτη ανάγκη. Σε όλου όσοι έχουν ανάγκη και όπω είδαμε, είναι πολύ Είδαμε και την αποστολή ανθρωπιστική βοήθεια για του σεισμόπληκτου στην Αλβανία. Τέσσερα κοντέινερ, νομίζω, συγκεντρώθηκαν έτσι. Τέσσερα κοντέινερ, 18 τόνοι. Φέραμε ει και αυτή την αποστολή και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Διότι είχαμε δώσει ε, μετά τον φωνικό σεισμό έτσι, και την ε, ανθρωπιστική κρίση η οποία προέκυψε στην ε, γείτονα. Ε, χώρα της Αλβανίας. Είδαμε τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή του Δυραχίου, στην ευρύτερη περιοχή και της περιφέρειας Δυραχίου και αποφασίσαμε Εντό πενθυμέρου, μια πενθύμερη διορία ουσιαστικά που δώσαμε στου συμπολίτε μα τη κεντρική Μακεδονία να συγκεντρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη πρώτη ανάγκη, τρόφιμα μακρά διαρκεία, Ανταποκρίθηκε... βρεφικές βρεφικέ πάνε και τροφέ. Και πράγματι η ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική αυτό, αυτό και πολύ συγκινητική. 18 τόνοι συγκεντρώθηκαν, και μετέβηνε ο ίδιος επικεφαλής στις, ε, στο κομβόι αυτό της αγάπης και της αλληλεγγύης στους αδελφούς μας οι οποίοι πλήττονται από τον φωνικό σεισμό και έχουν μείνει άστεγοι, περίπου 10.000 άνθρωποι έχουν χάσει το βιό τους και τα σπίτια τους. Πήγαμε στα Τύρανα, παραδώσαμε την ανθρωπιστική βοήθεια στην κυβέρνηση, στις κρατικές αποθήκες και κατόπιν προχωρήσαμε στο διράχιο όπου ο εκεί περιφερειάρχη ο κύριος Νάστο μας ε, πήγε στις περιοχές και στα μέρη όπου είδαμε τις ε, ολέθριες συνέπειες και επιπτώσεις του σεισμού, του Εγκελάδου. Είδαμε ολόκληρα οι οικονομικά τετράγωνα να έχουν κενωθεί, οικογένειες να έχουν μετα, μεταστεγαστεί πρόσκαιρα σε καταλήματα όπου βρήκε ο καθένας είτε σε ξενοδοχεία, στα Τύρανα και στο Δυράχιο, και την χειρότερη κατάσταση να, να βρίσκεται στην Ήπεθρο γύρω από το Δειράχιο όπου οι άνθρωποι ε, βρίσκονταν κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού σε σκηνές, σε αντίσκηνα και εκεί πέρα ήταν πιο, δύσκο, πιο, δύσκολη η κατάσταση και εκεί πέρα καλέσαμε και ζητήσαμε να πάει η ανθρωπιστική βοήθεια. Και βέβαια από αυτό καταλαβαίνει κάποιο πώ μπορεί να αλλάξει η ζωή ενό ανθρώπου από τη μία στιγμή στην άλλη. Χάνει βιός, χάνει ανθρώπου. Ε, χάνει συγγενείς, έτσι, όλα αυτά είναι τεράστιες απώλειες. Πράγματι, έτσι είναι. Και μην φανταστείτε ότι οι οικοδομέ τι οποίε είδαμε ότι ήταν ε, ε, μισογκρεμισμένε, ήταν παλιέ κατοικίε τη δεκαετία του 50, ήταν πολυκατοικίε οι οποίε είχαν αναγερθεί άλλε και τη δεκαετία του 1990. Δεν, Δεν είχαν τον αντισυνημικό κανονισμό και εμείς. είχαν αυτέ τι ε, καταστροφικέ ε, ε, επιπτώσει. Mm -hmm. Ε, να ρωτήσω για το εξή. Ε, βλέπω και παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα. Τελευταία θυμάμαι για μια διεπιστημονική δι διμερίδα με θέμα παιδική προστασία και δικαιώματα του παιδιού που διοργανώστηκε νομίζω μέσα στο Νοέμβριο. Αν θυμάμαι. 19 καλά. και 20 Νοεμβρίου. Ναι. Επί τη ευκαιρία τότε των παγκόσμιο. Ημερών ενάντια στην παιδική κακοποίηση και τη Παγκόσμια ημέρα των Παιδικών Δικαιωμάτων. Θέλω να πω ότι ε, το έργο σα στον συγκεκριμένο τομέα κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι μόνο η προσφορά βοήθεια που μπορεί να είναι τρόφιμα, μπορεί να είναι ε, ξέρω εγώ, ε, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια υλική, ε, αλλά μπορεί να είναι και ενημέρωση. έτσι. Προσπαθείτε σαφέστατα, δηλαδή να δημιουργείτε και τέτοιε εκδόσει. Σαφέστατα. Βασικό και πρωταρχικό στόχο μα και οραματισμό μα είναι να δημιουργήσουμε μια όσμωση στο κομμάτι κυρίω τη ενημέρωση, τη διαφώτιση του κοινού, τη νέα γενιά, τη νεολαία, τη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια μαθητιώσα νεολαία, να μπούμε στα σχολεία, να μπούμε στις ε, στις Στι περιοχέ όπου έχουν ανάγκη και να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για θέματα ταμπού και για προκαταλήψει, να μιλήσουμε για τον σχολικό εκφοβισμό, να βάλουμε τους επιστήμονες οι οποίοι είναι έμπειροι και έχουν ήδη διαγνώσει εδώ και πολλά χρόνια τον κίνδυνο των εξαρτήσεων από το διαδίκτυο και από την τεχνολογία. Ένα πρόβλημα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας να εξελίσσεται με πολύ άσχημες επιπτώσεις για τη νέα γενιά. Να μιλήσουμε λοιπόν στα παιδιά για θέματα που τους αφορούν και τους προβληματίζουν ιδιαίτερα. Θέλουμε λοιπόν μια όσμωση όλων των φορέων Όλων των επιστημόνων οι οποίοι έχουν αυτή την εμπειρία και τον καταρτισμό υπό την ομπρέλα τη περιφέρεια, να δημιουργούμε ημερίδε, συνέδρια, ευκαιρίε διαφώτισης του κοινού, είτε κατά και μια τόπου είτε και στα κεντρικά. Αυτά τα παιδιά θέλω να πω από αυτά τα οποία ακούω τόση ώρα, έτσι. Μια ευαισθησία στα πάντα, παιδιά, τι έχετε. το μέλλον τη κοινωνία είναι η νέα γενιά. Mm -hmm. Και όλα είναι θέμα παιδείας. Όλα είναι θέμα παιδεία. Ο σεβασμό στον στο συνάνθρωπο, η ενσυναίσθηση. Αυτά, αν δεν τα δώσουμε εμεί ε, οι, οι, νεότεροι στην πολιτική, στον χώρο τη πολιτική, αν δεν βοηθήσουμε ώστε να χτιστεί από την αρχή μέσω τη εκπαίδευση, μέσω τη παιδείας, μέσω τη ενημέρωση και του πολιτισμού μια νέα κουλτούρα και μια ε, διάθεση μάθησης και αλλαγή και ουσιαστική. Ε, ουσιαστικού χτισήματος προσωπικότητας έτσι στη νέα γενιά δεν θα μπορούμε να δούμε αλλαγέ στην κοινωνία μα επί, επί, τα βελτίο και αυτό όλοι είναι που επιθυμούμε. Και μια βλέπω, κοινωνία καλύτερη. Και βλέπω ότι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή τη φιλοσοφία που έχετε και το όραμα που ουσιαστικά ε, μας μα μεταδίδετε, θα πρέπει να έχει παίξει ρόλο και το γεγονό το ότι είστε και πρόεδρο του Αγίου Κοσμάτου Ετολού, τη ενό ιεραποστολικού συνδέσμου. Μιλήστε μα λίγο γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε. Γι' αυτό το κομμάτι των α, δραστηριοτήτων σα. Είχα τον αδελφό του πατέρα μου, ήταν η στην Αφρική, στο Κονγκό, ο πατήρ Κοσμά Γρηγοριάτη, ο οποίο από το Άγιο Όρος έφυγε επί 12 ή 15 χρόνια. Αφιερώθηκε στην εξωτερική Εραπόστολη στο Κονγκό, στο Ζαΐρ, όπω τότε ονομαζόταν, και εκεί σε αυτοκινηστικό δυστύχημα βρήκε ένα ευνίδιο τέλο. Έκτοτε παρακινημένος από τον χαμό του. Ο πατέρα μου, Γιώργο Ασφλανίδη, ίδρυσε τον Άγιο Κοσμάτον Ετολό, τον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο. Άλαι, και στα 2012. Του ιδρύθηκε το 1990, και στα 2012 ανέλαβα ω πρόεδρο εγώ τον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο. Στηρίζουμε στην εξωτερική Ιεραποστολή αλλά και με έργα φιλανθρωπία στην ε, περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Αγγίζουμε δηλαδή όπου γίνεται σε όλο τον κόσμο, όπου γης, όπου υπάρχουν οι ιεραπόστολοι Έλληνες ή ηθαγενείς, οι οποίοι βαπτίζουν, κηρύττουν το Ευαγγέλιο, κάνουν κοινωνικο-ανθρωπιστικό έργο ευρύτατο, με ίδρυση σχολείων, νοσοκομείων, κλινικών, με εμβολιασμού, με επιστημιστικά προγράμματα. Ένα τεράστιο έργο το οποίο γίνεται σε όλο τον κόσμο, κυρίως στον τρίτο κόσμο, Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία, Κέντρο Λατινική Αμερική. Εμεί εκ των λοιπόν, στηρίζουμε οικονομικά κυρίω, αλλά και με άλλα είδη τι προσπάθειε αυτέ οι οποίε γίνονται. Και ασφαλώ στα χρόνια τη κρίση, από το 9 και έκτοτε, στηρίζουμε με είδη πρώτη ανάγκη, με φαρμακευτικό υλικό, με ρουχισμό και με όποιον άλλον τρόπο μπορούμε, ακόμη και με οικονομική συνδρομή, οικογένειε και συνανθρώπου μα οι οποίοι λόγω τη οικονομική κρίση βρέθηκαν ενδεεί και εμπερίστατοι και δεν ήξεραν από πού να πιαστούν. Στην ε, Δυτική κυρίως Θεσσαλονίκη αλλά και όχι μόνο. Άρα βλέπουμε τον άνθρωπο ε, συνολικά παντού γιατί προσέχουμε τους δικούς μας ανθρώπους και τα παιδιά μας εδώ αλλά και όλους όσοι έχουν ανάγκη. Εάν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα Η να συνδράμουμε. Η αγάπη δεν έχει σύνορα. Η αγάπη όπως και, το, όπως και το φως του Θεού και ο ήλιος βγαίνει για δικαίους και αδίκους εμείς κοιτάμε να αγκαλιάσουμε τους πάντες πέραν των συνόρων, της πίστης τους, της θρησκείας τους, των επιλογών τους ή οποιονδήποτε άλλων διαχωριστικών γραμμών επιθυμούν οι άνθρωποι να ορθώσουν. Ξέρετε, σε αυτήν την εκπομπή το λέμε συχνά. Για μα η αγάπη είναι το Α και το ωμέγα. Ε, είναι ο καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσει τη ζωή, του ανθρώπου, τον εαυτό σου. Ε, και πολλά έτσι. λύνονται μέσα από την αγάπη. Δηλαδή, εκεί που βλέπει ότι υπάρχουν αδιέξοδα, αντιμετωπίζοντα με αγάπη τα πράγματα, μπορεί πραγματικά να τα δει και πολύ διαφορετικά, να τα ζήσει και να λειτουργήσουμε και διαφορετικά μεταξύ μα. Όλοι μα, ω κοινωνία εννοώ. Αυτό δεν είναι απλά το μήνυμα των ημερών. Αυτό οφείλει να είναι το μήνυμα των καιρών μα. Mm -hmm. Βλέπουμε μια πολυκερματισμένη κοινωνία, και η ελλαδική κοινωνία αλλά και ο αναπτυγμένο κόσμο. Όπου οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν εχθρού και είναι διαρκώ σε αμάχη μεταξύ του, σε διαμάχη. Για οποιοδήποτε θέμα. Από τα αθλητικά, την πολιτική και τι και τις ιδεολογ... ιδεολειψίε του καθενό. Πρέπει αγάπη, αλληλεγγύη και ενότητα. Yeah. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα για να πάει μπροστά η κοινωνία, ο πολιτισμός μας, η πατρίδα μας. Λοιπόν, εγώ θέλω, να από την ενότητα, θέλω να σας ευχαριστήσω θα. να πω ότι ε, μια αγκαλιά για τους αγγέλους είναι η χριστουγεννιάτικη ε, μεγάλη γιορτή συναυλία. Ε, με πολύ ωραία έτσι σύνθεση και με δώρα για όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν είναι την Κυριακή 22 του μήνα στην Μονή Λαζαριστών στις 11 το πρωί στην άθροια Σοκράτης Καραντινός από Όλοι τον πρότεκτη. τομέα κοινωνική αλληλεγγύης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πάρα ναι, πολύ. Καλά, καλά Χριστούγεννα Εγώ σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Είστε καλά. Εμείς φίλοι μου θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θέλω να σας πω ότι έχω προσκλησούλες που δεν τις έδωσα όλες για το talk talk, για αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Έρχομαι λοιπόν και ετοιμαστείτε να τηλεφωνήσετε. Να είστε έτοιμοι.